Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε σε αυτή την ιδιαίτερη για εμάς, για τους επιμελητηριακούς, εκδήλωση. Αξιότιμη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπεύθυνε για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και ιδιωτικών επενδύσεων, κύριε Καβαλάκη. Αξιότιμη Γενική Διευθυντή του ΙΟΒΕ, κύριε Βέτα. Αξιότιμη επίτιμε πρόεδρε του ΙΟΒΕ, κύριε Μωυσή, αξιότιμη εκπρόσωπη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Επιμελητηρίου, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω θερμά στη σημερινή μας εκδήλωση. Προκειμένου να παρακολουθήσετε την εκδήλωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής. Πρώτον, ενεργοποιώντας το κουμπί στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης με τον τίτλο Interpretation ή Ιμπρεζέτσου, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το κανάλι της γλώσσας που επιθυμείτε. Δεύτερον, μπορείτε να αναζητήσετε τη δίγδωση μελέτη του ΙΟΒΕ μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου και συγκεκριμένα στις εκδόσεις, όπως και στην ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ. Τρίτον, για τις ερωτήσεις που θα θελήσετε να υποβάλλετε, καλείστε να αναγράψετε στο παράθυρο που βρίσκεται στα δεξιά της οθόνης σας το γνωστό σε όλους μας πια Q&A. Τέταρτον, με την ολοκλήρωση των σχετικών τοποθετήσεων, όλοι οι συμμετέχοντες στο πάνελ θα είμαστε διαθέσιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Και τέλος, πέμπτον, θα ήθελα να ενημερώσω ότι η σημερινή μας εκδήλωση καταγράφεται και στις δύο γλώσσες. Σας ενημερώνω επίσης ότι ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κύριος Παπαθανάσης, λόγω έκτακτης αλλαγής στο πρόγραμμά του, δυστυχώς δεν θα μπορέσει να είναι σήμερα μαζί μας. Είναι σήμερα μαζί μας όμως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κύριος Καβαλάκης, τον οποίον θα ήθελα και στο όνομα του ΙΟΒΕ και όλων των συνεργατών να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, διότι βρήκε το χρόνο παρά το βεβαρουμένο του προγράμματός του να είναι σήμερα μαζί μας. Θα μου επιτρέψετε σύντομα να προσφωνήσω τους καλεσμένους μας από τη Γερμανία στη μητρική τους γλώσσα. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie im Namen des Vorstands der Deutsch-Griechischen Industrie- und Handelskammer herzlich willkommen heißen und begrüße Sie zu unserer heutigen Veranstaltung anlässlich der Vorstellung der jüngsten Studie von ÖVE über den Abdruck der deutschen Wirtschaft in Griechenland. Die Veranstaltung wird simultan übersetzt. Sie können den deutschen Kanal aktivieren, indem Sie auf den entsprechenden Knopf drücken. Darüber hinaus können Sie Ihre Fragen über die Q&A-Funktion an die Redner stellen. Ich mache an dieser Stelle weiter auf Griechisch. Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση με αφορμή την παρουσίαση της νέας μελέτης του ΙΟΒΕ, της τρίτης σε σειρά. Μια μελέτη που κάθε χρόνο αξιολογεί και αναλύει το αποτύπωμα της γερμανικής επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή κύριο Νίκο Βέτα, όπως και τον επιστημονικό συνεργάτη του κύριο Σβέντοσλαβ Τάντσεφ, που για ακόμη μία χρονιά μας παρουσιάζουν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Κυρίες και κύριοι, με την ολοκλήρωση των σχετικών τοποθετήσεων, όλοι οι συμμετέχοντες στο πάνελ θα είμαστε διαθέσιμοι να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας που μπορείτε να διατυπώσετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης μέσω του Q&A. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο μία σύντομη εισαγωγική τοποθέτηση στο σημερινό μας θέμα. Οι γερμανικές επενδύσεις, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα ποιοτικά όπως και ποσοτικά στοιχεία. Την ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων θα έχουμε τη χαρά να την ακούσουμε αμέσως μετά, τόσο από τον κύριο Βέτα όσο και από τον κύριο Τάντσεφ. Προσωπικά θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό διαφοροποιούν τις γερμανικές επενδύσεις έναντι επενδύσεων άλλων κρατών. Είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι η Γερμανία λογίζεται για την Ελλάδα διαχρονικά ως ένα σημαντικό στρατηγικό, επενδυτικό και οικονομικό εταίρος.
Η Γερμανία έχει τοποθετήσει κεφάλαια σε νευραλγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με χαρακτηριστικότερο τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, όπως και των νέων τεχνολογιών, αλλά και της ενεργειακής αγοράς. Η Γερμανία δεν εξασφαλίζει στην Ελλάδα μόνο κεφαλαιακές ροές. Στην πλειονότητά τους οι επενδύσεις συνοδεύονται και από τη μεταφορά τεχνολογίας υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης. Η Γερμανία εξασφαλίζει αυτή τη μεταφορά καλών, βέλτιστων πρακτικών προς την Ελλάδα. Και για μια χώρα όπως η Ελλάδα, είναι σημαντικό από κάθε επενδυτική κίνηση να εξασφαλίζει την τεχνολογική υπεραξία. Τα γερμανικά επενδυτικά κεφάλαια έχουν μεγάλη διασπορά στην ελληνική οικονομία και συναντώνται σχεδόν σε όλους τους βασικούς κλάδους, θα έλεγα, του ελληνικού επιχειρήν. Η διάχυσή τους πέρα από κλαδική είναι και γεωγραφική. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι επενδυτικές ανάγκες της Ελλάδας αυξάνονται όσο απομακρυνόμαστε από τα μεγάλα αστικά κέντρα, οπότε είναι και σημαντικό οι επενδυτές να επιλέγουν την περιφέρεια για τα νέα τους επενδυτικά σχέδια. Αρκεί να αναφερθώ στην περιοχή της Ηπείρου, όπου σήμερα υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση γερμανικών τεχνολογικών εταιριών, όπως φυσικά και στη Μακεδονία, όπου το επενδυτικό ενδιαφέρον των γερμανικών εταιριών κερδίζουν οι τομείς της ενέργειας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Παραμένοντας στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των γερμανικών επενδύσεων, θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι η Γερμανία αντιμετωπίζεται από την Ελλάδα ως ένας παραδοσιακός, σταθερός και αξιόπιστος επενδυτής. Η πιστότητα των Γερμανών επενδυτών στην ελληνική οικονομία είναι κάτι περισσότερο από αξιοπρόσεκτη. Ανατρέχοντας το παρελθόν, θα δούμε ότι η Γερμανία με τις επενδύσεις της κατέχει εδώ και πολλές δεκαετίες ισχυρή θέση στην ελληνική οικονομία. Επί σειρά ετών παραμένει ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτικός εταίρος της Ελλάδας. Να θυμίσω μόνο ότι οι δύο χώρες διατήρησαν ισχυρότατους επενδυτικούς δεσμούς ανεξάρτητα από τις όποιες δυσμενείς διεθνείς ή εθνικές οικονομικές συγκυρίες είχαμε, και μιλάω σαφέστατα ιδιαίτερα για την Ελλάδα που όλοι γνωρίζουμε την τελευταία δεκαετία μέσα από ποια κρίση έχει περάσει. Ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αναφέρω την πολυετή κρίση χρέους της χώρας, κατά τη διάρκεια της οποίας οι γερμανικές εταιρείες παρέμειναν ως επενδυτικοί πρωταγωνιστές. Το ίδιο συνέβη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως και σήμερα που η διεθνής κοινότητα πλήττεται από την γεωπολιτική κρίση με ενεργειακή ακρίβεια, υπερπληθωρισμό, υψηλά επιτόκια, που πλέον φαίνεται να ανοίγουν ένα νέο κύκλο αναταράξεων στις αγορές και βέβαια και με τα όσα είδαμε να συμβαίνουν με το τραπεζικό σύστημα στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη. Τέλος, αν αναλογιστούμε ότι η Γερμανία αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Ευρώπης και η χώρα αυτή εμπιστεύεται την Ελλάδα επενδυτικά, προσδίδει νομίζω στην ελληνική οικονομία διπλή υπεραξία. Έμεσα η Ελλάδα περνάει διεθνώς το μήνυμα ότι διαθέτει τα εχέγγυα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προϋπόθεση ώστε να αποτελέσει έναν εξαιρετικά ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι η Ελλάδα και η Γερμανία διατηρούν επί μακρόν σημαντικές εμπορικές σχέσεις, με τις δύο χώρες να ανταλλάσσουν προϊόντα και υπηρεσίες, πάντα με γνώμονα τις διαφοροποιημένες ανάγκες των δύο χωρών και σαφέστατα τις δυνατότητες εξωστρέφειας που διαθέτει η κάθε μία. Ισχυρότατη είναι φυσικά η παρουσία της Γερμανίας και στον τομέα του τουρισμού, με το μέσο γερμανό πολίτη να διατηρεί ψηλά στις προτιμήσεις του την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό. Κυρίες και κύριοι, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας τόσο τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Ελλάδα ως διεθνής επενδυτικός προορισμός, όσο και το υψηλό και ισχυρό ενδιαφέρον των γερμανικών επιχειρήσεων να εντείνουν τις επενδυτικές τους ροές προς την Ευρώπη και προς την Ελλάδα, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Nearshoring, επιστρατεύει όλες τις δυνάμεις του και συνεχίζει να στηρίζει και να επενδύει και το ίδιο προς αυτή την κατεύθυνση, προσβλέποντας στις στενότερες και ανταποδοτικότερες οικονομικές σχέσεις των δύο αγορών. Μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να διευρύνει τους αναπτυξιακούς δρόμους που δημιουργούνται για την Ελλάδα και τη Γερμανία,
λειτουργώντας ως γέφυρα διμερούς επικοινωνίας για τις επενδύσεις, τις εμπορικές συναλλαγές και φυσικά την τουριστική αγορά. Το πράττει αυτό εδώ και πολλά χρόνια, 92 στον αριθμό, και θα συνεχίσει να δρά ανάλογα και με μεγαλύτερη ένταση, γνωρίζοντας ότι μόνο ωφέλη και μάλιστα σημαντικά μπορούν να αποκομίσουν οι δύο οικονομίες. Η γερμανική επιχειρηματική κοινότητα δηλώνει επενδυτικά παρούσα στην Ελλάδα με μια ομάδα πολύ ισχυρών σχημάτων. Θα ήθελα να επισημάνω κλείνοντας σε σχέση με τις μελλοντικές επενδύσεις από τη Γερμανία προς την Ελλάδα το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε πρόσφατα το επιμελητήριό μας με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Εξωτερικών. Με βάση αυτό το μνημόνιο, το επιμελητήριο αναβάθμισε τη σχέση συνεργασίας του με την ελληνική κυβέρνηση για τα θέματα που αφορούν στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Συγκεκριμένα, σχεδιάζουμε επίσημες αποστολές σε 5 πόλεις της Γερμανίας με τη συμμετοχή Ελλήνων υπουργών και Ελλήνων επιχειρηματιών, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν συζητώντας με προσώπους της γερμανικής οικονομίας και επιχειρηματίες νέες ευκαιρίες διμερούς συνεργασίας. Κυρίες και κύριοι, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές, όπως βέβαια και ο τουρισμός, είναι κατά γενική ομολογία οι κινητήριες δυνάμεις που μπορούν να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε μία τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Άρα, το ζητούμενο είναι ένα, η αύξηση των εισροών των άμεσων ξένων επενδύσεων. Με αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης για θέματα ιδιωτικών επενδύσεων και συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τον κύριο Καβαλάκη. Κύριε Γενικέ, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γελέμη. Αξιότιμα μέλη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, αξιότιμη κύριε Γελέμη, κύριε Βέτα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα για όσο έχουμε πετύχει τα τελευταία 3,5 χρόνια με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κύριο Νίκο Παπαθανάση και τον Υπουργό τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Ξεκινώντας από το πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εξυγχρονίσαμε, απλοποιήσαμε και κωδικοποιήσαμε το νέο θεσμικό πλαίσιο με τον νόμο 4864 του 2021, όπου προβλέψαμε και μια νέα κατηγορία στρατηγικών επενδύσεων, τις ευληματικές στρατηγικές επενδύσεις, η χρηματοδότηση για την υλοποίηση των οποίων προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Δημιουργήσαμε νέες κατηγορίες, διερευνήναμε τα κίνητρα, δίνοντας τη δυνατότητα για χρηματικές ενισχύσεις σε όσες επενδύσεις ενταχθούν στην κατηγορία αυτή, αλλά επίσης προχωρήσαμε σε σημαντικές τροποποιήσεις με στόχο την περαιτέρω επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ζητημάτων. Το αποτέλεσμα είναι από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα να έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις 36 νέα επενδυτικά σχέδια σε πλήθος τομέων της οικονομίας όπως ο τουρισμός, η μεταποίηση, η έρευνα, η καινοτομία, η ενέργεια, τα data centers, με συνολικό ύψος επενδυτικού κόστους που αγγίζει πάνω από τα 8 δις περίπου. Στις ιδιωτικές επενδύσεις, που είναι το κομμάτι του νέου αναπτυξιακού νόμου, το οποίο ψηφίστηκε το Φεβρουάριο του 2022. Ο νέος αυτός ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος αποτελεί και το βασικό εργαλείο ενίσχυσης της ιδιωτικής οικονομίας και παρέχει ελκυστικά κίνητρα για την υλοποίηση των επενδύσεων σε μια πληθώρα οικονομικών δραστηριοτήτων. Με τα 13 καθεστώτα που θεσπίσαμε, τα οποία για πρώτη φορά έχουν θεματική στόχευση, επιδιώκουμε τη με δικαιότερους όρους κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων στις περιφέρειες. Ο νόμος αυτός ήρθε σε συνέχεια και της τροποποίησης του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 21-27, τα ποσοστά του οποίου μετά την επιτυχημένη διαπραγμάτευση που κάναμε την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυξημένα για την πλειοψηφία των περιφερειών της χώρας από 5 μέχρι 25% παραπάνω. Ήδη, όπως γνωρίζετε, έχουμε προκηρύξει τα 4 πρώτα καθεστώτα, τα οποία είναι η μεταποίηση, ο τουρισμός, η υγροδιατροφή, η επιχειρηματικότητα 360, και αναμένεται να βγουν και στον αέρα τις επόμενες μέρες οι δεύτεροι κύκλοι για το καθεστώς της μεταποίησης και της υγροδιατροφής. Το ενδιαφέρον ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, αφού στο καθεστώς του τουρισμού υποβλήθηκαν 562 αιτήσεις με συνολικό κόστος επενδυτικό 1,6 δις, ενώ στη μεταποίηση 401 αιτήσεις με προϋπολογισμό άνω του 1 δις. Προχωράμε έτσι με εντατικούς ρυθμούς της αξιολογής του καθεστώς της μεταποίησης, έχοντας ολοκληρώσει
τις απαραίτητες ενέργειες, όπως τη στελέχωση του νέου Μητρώου, το νέο πληροφοριακό σύστημα του αναπτυξιακού νόμου, και έχουμε βάλει νέα έμπειρα μέλη και προσθήκη σύντομων προθεσμιών για να ολοκληρωθούν άμεσα οι αξιολογήσεις. Θυμίζω επίσης και το γεγονός της μείωσης του χρόνου έγκρισης, εισπαγωγής των σχεδίων του προηγούμενου νόμου, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μεσοσταθμική αύξηση σε ποσοστό που υπερβαίνει το 280% σε σχέση με την προηγούμενη διακυβέρνηση. Αλλά ένα πολύ σημαντικό θέμα της αρμοδιότητάς μας είναι και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου διαθέτουμε ένα συνεκτικό, απλό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο, το οποίο ενισχύεται περαιτέρω από τον καινοτόμο τρόπο χρηματοδότησης των έργων. Οι ΣΔΙΤ αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη δημοσίων έργων υποδομής στην Ελλάδα και ήδη κατέχουμε ένα ισχυρό ιστορικό επιτυχούς σχεδιασμούς και υλοποίησής τους, λόγω της ακριβόχρονης και εντός προϋπολογισμού παράδοσης περιουσιακών στοιχείων υψηλής ποιότητας. Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζουμε τις διοικητικές διαδικασίες των έργων ΣΔΙΤ μας έχει προσφέρει και διεθνή αναγνώριση, αφού έχουμε καταταγεί στη δεύτερη θέση παγκοσμίως στον τομέα των διαγωνιστικών διαδικασιών για τις ΣΔΙΤ, σύμφωνα με την έκθεση του 2020 Benchmarking Infrastructure Development Report, μεταξύ 140 χωρών. Έτσι, μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί συνολικά από τη Δημιουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ 47 έργα, ύψους 7,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε διάφορους τομείς, όπως δρόμοι, φοιτητικές εστίες, απόβλητα, μεταφορές, έργα ενεργειακής απόδοσης, έργα δρευτικά, και από τα 47, τα 36 εγκρίθηκαν από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα. Όλα τα έργα είναι είτε εν εξελίξη, είτε αναμένεται να προκυρηθούν άμεσα από τις οικίες αναθέτουσες αρχές. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μια τελευταία αναφορά και στο πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 21-27, το οποίο αποτέλεσε και το πρώτο πρόγραμμα που εγκρίθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναδεικνύοντας το στόχο για τη μετάβαση της χώρας μας σε μια κλιματική ουδέτερη οικονομία, με κοινωνικά δίκαιο και βιώσιμο τρόπο, σε εθνική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου, μάλιστα, προβλέψαμε ειδικά για το καθεστώς ΔΑΜ, προκειμένου να ενισχύσουμε όσες επενδύσεις αναπτυχθούν στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στα εδαφικά σχέδια της δίκαιης μετάβασης, τα λεγόμενα ΕΣΔΗΝ, προς αύξηση του ποσοστού των ενισχύσεων κατά 10% με τη χορήγηση κεφαλαιακών κινήτρων. Έτσι, έχουμε προχωρήσει ήδη σε δημοσίευση, προδημοσίευση του σχεδίου της προκήρυξης, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία του παιδιτικού κενού. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι τα κίνητρα για νέες επενδύσεις στις περιοχές αυτές είναι τα υψηλότερα κίνητρα που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας και προσβλέπω σε περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ ημών και ημών, τόσο σε επίπεδο ενίσχυσης των επενδύσεων γερμανικών εταιριών στη χώρα μας, όσο και σε επίπεδο μεταφοράς γνώσεων, τομέα στον οποίο εξάλλου είστε πρωτοπόροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καβαλάκη, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή σας. Πραγματικά είναι ιδιαίτερα αξιόλογο το έργο που έχετε πράξει όλο αυτό το διάστημα. Εσείς, ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός, και ξέρουμε ότι έχετε πρωτοστατεί σε πολλές μάχες και στην Ευρώπη και στη Γερμανία, μαζί με τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, παρουσιάζοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρει η Ελλάδα. Ο γενικός, όλη η ομάδα του Υπουργείου, όπως και όλη η κυβέρνηση, κάνουν μια υπερβολικά μεγάλη προσπάθεια να παρουσιάσουν στο εξωτερικό την Ελλάδα με τις δυνατότητές της. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή σας, κύριε Καβαλάκη. Αν θα έχουμε το χρόνο, μπορούμε να κάνουμε και μια κουβέντα μέως μετά. Τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε τα όσα θα μας παραθέσει ο καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, κύριος Βέτας, μαζί με τον κύριο Ντάντσεφ, σχετικά με τη νέα μελέτη του ΙΟΒΕ για το γερμανικό αποτύπωμα της οικονομίας, σαφέστατα, στην ελληνική οικονομία. Κύριε Βέτα, κύριε Ντάντσεφ, θυμόμαστε ότι η περσινή έρευνα κατέδειξε μεταξύ άλλων ότι η Γερμανία ως πρώτη εθνική αγορά για την Ελλάδα ήταν η πρώτη εθνική αγορά για την Ελλάδα σε άμεσες ξένες επενδύσεις. Αναμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε τα φετινά ευρήματά σας. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσάς, κύριε Βέτα.
Ναι, καλό μεσημέρι κύριε Κελέμη και σε όλους. Θα είμαι σύντομος, ώστε να μην καθυστερήσω την παρουσία της μελέτης που θα την κάνει ο συνάδελφός μου στο Ιωβαίο, ο Σβεν Ντάντσεφ, που είναι επικεφαλής του Τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής. Γιατί όμως μας ενδιαφέρει αυτή η μελέτη σήμερα και γιατί τη συνεχίζουμε για τρίτη χρονιά, κύριε Κελέμη, όπως είπατε, στο πλαίσιο της εξαιρετικά καλής συνεργασίας που έχουμε με το επιμελητήριο. Οποιοδήποτε κοιτά την ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, αλλά οποιοδήποτε ενδιαφέρεται και για τα επόμενα χρόνια, πρέπει να έχει δύο κεντρικές έννοιες, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Και πολύ σωστά βάλατε και κάτι το οποίο είναι κάτω από αυτές τις δύο έννοιες, που είναι η έννοια της τεχνολογίας και της αύξησης παραγωγικότητας. Αλλά όσο μας αφορά, οι γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα είναι σημαντικές. Ο λόγος που τις μελετάμε είναι ώστε να γίνουν ακόμη περισσότερες και οι εξαγωγές, και όταν λέμε εξαγωγές και υπηρεσιών και προϊόντων, αγαθών, επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είναι μια μεγάλη αγορά η Γερμανία για την Ελλάδα, αλλά επίσης και εκεί υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή μας συζήτηση δεν γίνεται σε ουδέτερο χρόνο. Πρώτα απ' όλα γίνεται... Ελπίζουμε ότι έχουμε τελειώσει με την πανδημία, αλλά η χρονιά την οποία μελετάμε, το 2021, είναι μια χρονιά μιας εξαιρετικά έντονης ανάκαμψης μετά την πανδημία. Η χώρα μας ήταν από αυτές που ανέκαμψε πολύ έντονα, εν μέρη και γιατί το 20 υποβιβάστηκε πάρα πολύ έντονα. Αλλά συνολικά η περσινή και η προπέρσινη ανάκαμψη ήταν πάρα πολύ έντονες για την ελληνική οικονομία, κάτι το οποίο πρέπει να σημειωθεί. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως είναι ότι το νέο πλαίσιο, όπως διαμορφώθηκε μετά την πανδημία, η οποία έφερε και αλλαγές γεωπολιτικές. Μπήκαν ερωτήματα για την παγκοσμιοποίηση. Μπήκαν ερωτήματα κατά πόσο έχει νόημα η Ευρώπη να εξαρτάται παραγωγικά σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές ή θα πρέπει η παραγωγή να γίνεται πιο κοντά, με καλύτερη σύνδεση του κέντρου και της περιφέρειας στην Ευρώπη όσον αφορά την παραγωγή. Και στη συνέχεια, αυτό το οποίο βιώνουμε τώρα, το οποίο είναι λόγω του έντονου πληθωρισμού και της αύξησης του ενεργειακού κόστους, αλλά και ευρύτερα αυξάνονται τα επιτόκια και η Ευρώπη και ο κόσμος επιβραδύνει, αυτό βάζει ερωτηματικά, μελλοντικά, για το πώς συνολικά θα εξελιχθούν οι επενδύσεις στη γειτονιά μας και εάν οι οικονομίες επιβραδύνουν, σε ποιους θα μπορούμε να εξάγουμε αυτές τις υπηρεσίες και τα αγαθά. Με αυτή την έννοια, πάρα πολύ κρίσιμο να δει κανείς πώς εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις που έχεις μπορείς να τις δυναμώσεις από εδώ και πέρα. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Ντάντσεφ και θα δούμε την ποσοτική αποτύπωση πολλών από αυτά τα οποία ανέφερα. Σβέτ, νομίζω συνεχίζεις εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους και από μένα. Η μελέτη, ο σκοπό που έχει είναι να βάλει τους αριθμούς σε αυτά που ανέφερε πολύ εύστοχα ο κύριος Κελέμης στην αρχή. Τις επιδράσεις που έχουν οι διμερείς σχέσεις στην ελληνική οικονομία. Είναι δύο πτυχές που εξετάζουμε. Η πρώτη είναι οι διμερείς αυτές ροές αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και εισοδημάτων μεταξύ αυτών των δύο χωρών. Ποια είναι η τάση τους, ποια είναι η θέση της Γερμανίας σε αυτά, ποιο είναι το μερίδιο της Γερμανίας. Αυτό είναι ένα μέρος της μελέτης. Το δεύτερο μέρος είναι, αφορά το αποτύπωμα που έχει η δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα με βάση τα γερμανικά κεφάλαια που έχουν συσσωρευτεί ήδη στη χώρα σε βάθος δεκαετιών πλέον. Περνώντας στη πρώτη πτυχή της μελέτης που έχει να κάνει με τις διμερείς σχέσεις και ροές, σε όσον αφορά το εμπόριο αγαθών, βλέπουμε μια έντονη ανάκαμψη μετά την πανδημία. Η πανδημία είχε μια σχετικά μικρή και αρκετά περιορισμένη επίδραση όσον αφορά τις εισαγωγές της Ελλάδας από την Γερμανία. Είδαμε τότε το 2020 μια μικρή μείωση. Έχουμε πλέον επανέλθει εκεί που θα ήμασταν και χωρίς την πανδημία, από ό,τι φαίνεται. Στις εισαγωγές η αξία έχει πλέον ξεπεράσει τα 8 δισεκατομμύρια, 8,3 δισεκατομμύρια έχει φτάσει η ακρίβεια.
Ενώ στις εξαγωγές, επίσης βλέπω μια σημαντική αύξηση το 2022 σε 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τη υψηλότερη αξία που έχει σημειωθεί διαχρονικά. Και εδώ, στο συγκεκριμένο δίκτυο, εδώ βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει ένα έλλειμμα στις αυτές τις διαμερείς σχέσεις. Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες, όπως θα δούμε στη συνέχεια, όπου η Ελλάδα έχει πλεόνασμα. Αυτή η μεγάλη αύξηση που παρατηρούμε, ειδικά του 2022, εν μέρη οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται, και στην μεταβολή των τιμών. Το 2021 προς το τέλος, αλλά και το 2022, παρατηρήσαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές εμπορευμάτων και ενέργειας, καθώς έβγαινε από την πανδημία η παγκόσμια οικονομία. Υπήρχαν αρκετές δυσκολίες στο εμπόριο αγαθών που ανέβασαν τις τιμές των εμπορευμάτων, έτσι και στην ενέργεια. Αυτό που βλέπουμε ότι σε όρους όγκου είναι πολύ μικρότερη η μεταβολή, είναι και μάλιστα στο σύνολο, το σύνολο των εξαγωγών είναι και αρνητική το 2022, όμως ως προς τη Γερμανία, οι εξαγωγές προς τη Γερμανία αυξήθηκαν και σε όρους αξίας. Αλλά και η μεταβολή σε όρους αξίας στις διαμερείς σχέσεις με τη Γερμανία δεν είναι τόσο έντονη, δηλαδή δεν επηρεάζεται τόσο πολύ από τις μεταβολές στις διεθνείς τιμές εμπορευμάτων και ενέργειας, λόγω της φύσης των αγαθών που ανταλλάσσονται μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Σε κάθε περίπτωση, η μεταβολή όρους όγκου είναι πιο έντονη όταν μιλάμε για τις διεθνείς σχέσεις με τη Γερμανία. Εδώ το θέμα αυτό με τις τιμές και τη μεταβολή λόγω της πανδημίας φαίνεται και όταν εξετάζουμε πώς εξελίσσεται το μερίδιο των συναλλαγών Ελλάδας-Γερμανίας. Υπάρχει μια πιο έντονη μεταβλητότητα όταν εξετάζουμε το μερίδιο στο σύνολο των συναλλαγών. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι στις συναλλαγές με τρίτες χώρες ένα μεγάλο μέρος των συναλλαγών αφορά προϊόντα ενέργειας και εμπορευμάτων, όπου βλέπουμε έντονη μεταβολή των τιμών. Το μερίδιο της Γερμανίας είναι όμως αρκετά σταθερό όταν εξετάζουμε το ενδοκοινωτικό εμπόριο, δηλαδή οι ροές μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί διαχρονικά παραμένει αρκετά σταθερό. Περίπου 22% είναι το μερίδιο της Γερμανίας στις εισαγωγές της χώρας και περίπου 14%, 13-14% στις εξαγωγές. Όσον αφορά τη σύνθεση αυτών των ροών σε είδους προϊόντα, στην ροή από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, πολύ μεγάλο είναι, υψηλό είναι το μερίδιο των τροφίμων, των βασικών μετάλλων, όπως και των φαρμακευτικών προϊόντων. Εδώ βλέπουμε και λίγο και την επίδραση της πανδημίας. Υπήρχε μια έντονη αύξηση στα τρόφιμα το 2020, η οποία μετά εξομαλύνθηκε, περιορίζεται τώρα σχετικά το μερίδιο των τροφίμων. Απ' την άλλη, ανεβαίνει το μερίδιο των βασικών μετάλλων. Έχει να κάνει αυτό και με τις μεταβολές στις τιμές των εμπορευμάτων. Πιο έτσι καθαρή στις όρους όγκου είναι η μεταβολή, η αύξηση του μεριδίου των ηλεκτρονικών προϊόντων. Νομίζω αυτό έχει αρκετό ενδιαφέρον ως εξέλιξη, πώς ανεβαίνει διαχρονικά το μερίδιο των ηλεκτρονικών προϊόντων που κατασκευάζουν στην Ελλάδα και εξάγονται προς τη Γερμανία. Στην άλλη κατεύθυνση, στην κατεύθυνση από τη Γερμανία προς την Ελλάδα, εδώ επικρατούν χημικές ουσίες και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Και εδώ βλέπουμε επίδραση από την πανδημία. Υπήρχε μια πολύ έντονη αύξηση το 2020 για τις χημικές ουσίες που είναι χρήσιμες στην παραγωγή και προϊόντων που είχαν υψηλή ζήτηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως για παράδειγμα τα πλαστικά προϊόντα. Τα φαρμακευτικά προϊόντα είχαν μεγάλη αύξηση και το 2021. Ενδεχομένως αυτό να οφείλεται και στα εμβόλια, που ήταν ένα έτος που υπήρξε έτσι, ήταν αρκετά υψηλή η καμπάνια, έντονη η καμπάνια εμβολιασμού. Το 2022 υπάρχει μια εξομάλυνση στο μερίδιο των φαρμακευτικών προϊόντων.
Έχει επανέλθει, αλλά όχι στα επίπεδα που είχαμε πριν από 20 χρόνια. Έχει επανέλθει σε ανωδική πορεία και το μερίδιο των οχημάτων. Αυτό έχει να κάνει και με την εξομάλυνση των οικονομικών συνθηκών. Όταν πλέον ανεβαίνει το εισόδημα και τα άτομα είναι πιο αισιόδοξα, είναι πιο πρόθυμα να αγοράζουν οχήματα και άλλα, και άλλα αγαθά που έχουν διαρκή αγαθά. Τώρα, λοιπόν, όσον αφορά τις υπηρεσίες, εκεί είχε πολύ έντονη επίδραση η πανδημία, καθώς οι υπηρεσίες, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό αφορά το τουρισμό. Οπότε το 2020 είχαμε μια πολύ μεγάλη πτώση στις πράξεις της Ελλάδας από τη Γερμανία για υπηρεσίες. Το 2021 ήδη είδαμε μια πολύ σημαντική ανάκαμψη στις πράξεις, χωρίς να φτάνει στα επίπεδα προ-πανδημίας. Δεν έχουμε στοιχεία για το σύνολο του 2022, ωστόσο βλέπουμε ότι για το πρώτο εννιάμινο του 2022 έχει φτάσει στις πράξεις, σε όλους αξίες, έχουν ήδη φτάσει στο επίπεδο που υπήρχαν το 2019. Άρα ήδη ο τουρισμός, θα δούμε και στη συνέχεια, ότι επανέρχεται πολύ δυνατά, έχει επανέλθει πολύ δυνατά στα επίπεδα προ-πανδημίας. Βέβαια υπάρχουν και άλλες εξελίξεις όπως είναι ο πληθωρισμός, που επηρεάζουν το ισοζύγιο εδώ. Όσον αφορά το μερίδιο, αυτό άλλαξε το 2020 αρκετά απότομα και στις δύο καταφύσεις. Επανήλθε όμως πολύ γρήγορα μετά σε πιο κανονικά επίπεδα. Ας δούμε λίγο πιο προσεκτικά το κομμάτι του τουρισμού, που είναι το μεγαλύτερο μέρος του συζυγίου υπηρεσιών και ειδικά στην κατεύθυνση προς την Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε σε πραγματικούς όρους, χωρίς δηλαδή την επίδραση του πληθωρισμού αριστερά, την πορεία σε όρους ταξιδιωτών, αριθμός ταξιδιωτών. Και βλέπουμε ότι από το 2022 έχουμε ξεπεράσει το επίπεδο του 2019 και είμαστε κοντά στο επίπεδο ρεκόρ που σημειώθηκε το 2018. Επομένως, όλο αυτό το θέμα της πανδημίας και το τουρισμό θα μπορούμε να πούμε ότι το έχουμε ξεπεράσει όσον αφορά τις επισκέψεις από την Γερμανία. Σχετικά με την δαπάνη, χαρακτηριστικό για το τουρισμό είναι ότι τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει η δαπάνη, μέση δαπάνη των ξένων επισκεπτών και χωρίς το πληθωρισμό, δηλαδή ακόμα τα έτη που δεν είχαμε πληθωρισμό στην Ελλάδα συνέβαινε αυτό και αυτό είναι μια ένδειξη βελτίωσης κάπως και της ποιότητας του τουρισμού στη χώρα. Σε αυτό το δίκτυο η Γερμανία είναι πιο ψηλά από το μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών. Δαπανούν δηλαδή περισσότερο η Γερμανία επισκέπτες στην Ελλάδα. Η διαφορά αυτή μικραίνει διαχρονικά, αλλά παραμένει, υπάρχει ακόμα. Για το 2022 δεν είχαμε στοιχεία για το σύνολο του έτους, αλλά για το πρώτο εννιάμινο βλέπουμε και εκεί ότι υπάρχει μια αύξηση και για το 2022 και διατηρείται αυτή η διαφορά μεταξύ Γερμανίας και των υπόλοιπων χωρών. Σε όρους της πράξεων, το 2022 ήταν μια χρονιά ρεκόρ όσον αφορά τις πράξεις από τη Γερμανία από ταξιδιώτες. Εκεί βέβαια ένα μέρος οφείλεται και στο γεγονός ότι είχαμε υψηλότερες τιμές. Όσον αφορά την επίδραση σε τοπικό επίπεδο, στις περιφέρειες, μόνο από το τουρισμό βλέπουμε εδώ στο διάγραμμα δεξιά πόσο σημαντική είναι αυτή η επίδραση από επισκέψεις από τη Γερμανία, ειδικά σε μέρη όπως η Δυτική Μακεδονία, όπου περισσότερο από τους μισούς, περισσότερο στις μισές της πράξης έχουν να κάνουν επισκέψεις από τη Γερμανία και μάλιστα με αύξηση του 2021 σχέση με το 20. Αύξηση παρατηρούμε και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ στις υπόλοιπες περιφέρειες βλέπουμε μία μείωση, αλλά είναι διόρθωση σε σχέση με το 2020. Δηλαδή, το 2020 είδαμε ότι οι Γερμανοί επισκέπτες μειώθηκαν, αλλά όχι τόσο όσο οι επισκέπτες από τις υπόλοιπες χώρες. Οπότε ανέβηκε έντονα το μερίδιο της Γερμανίας. Και μετά, το 2021, υπήρξε μία επιστροφή
σε πιο κανονικές συνθήκες, πιο κανονικά επίπεδα. Αλλά και πάλι και το 2021 βλέπουμε εδώ ότι το μερίδιο της Γερμανίας είναι αυξημένο σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κρίση. Και όπως βλέπετε, διατηρεί την πρωτιά η Γερμανία και με αρκετή διαφορά όσον αφορά το συγκεκριμένο δίκτυο, τις τουριστικές πράξεις από διάφορες χώρες του κόσμου. Περνώντας τώρα σε μια άλλη πτυχή των σχέσεων, η οποία δεν έχει τόσο υψηλά ποσά, τόσο υψηλή αξία, αλλά έχει τη σημασία της, αυτό έχει να κάνει με τις περιπτώσεις που εργάζεται κάποιος στη μία χώρα και αμείβεται για την εργασία από την άλλη χώρα. Ένα είδος νομάδες, ψηφιακοί νομάδες είναι και εδώ σε αυτή την εικόνα, όχι μόνο προφανώς. Εδώ τα ποσά δεν είναι τόσο μεγάλα, αλλά και το μερίδιο της Γερμανίας είναι σχετικά περιορισμένο, οπότε ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτίωσης, καθώς αναπτύσσονται οι τεχνολογίες και γίνεται πιο εύκολο να υπάρχει η εργασία από αποστάσεις. Πολύ πιο σημαντικό είναι το μερίδιο της Γερμανίας όσον αφορά τα μεταναστευτικά εμβάσματα, 16,3%. Και αυτά τα μεταναστευτικά εμβάσματα είναι πλέον άτομα Έλληνες που εργάζονται και ζουν στη Γερμανία και από το εισόδημά τους στηρίζουν συγγενείς στην Ελλάδα. Εκεί η Γερμανία είναι πολύ ψηλά όσον αφορά αυτές τις ροές σε σχέση με άλλες χώρες. Η Γερμανία είναι πρώτη και σε ένας πάρα πολύ σημαντικός δείκτης που νομίζω αναφέρθηκε και πριν και από τον κύριο Κιλέμι, όχι μόνο, και αφορά τις άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα. Έχει την πρώτη θέση με 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το συσσωρευμένο μέγεθος των επενδύσεων όλα αυτά τα χρόνια σε καθαρούς όρους. Εάν δούμε τις ροές διαχρονικά, το 2020 ήταν μια χρονιά που επηρέασε αυτές τις ροές, δηλαδή ήταν μειωμένες, όπως είναι αναμενόμενο. Βλέπουμε όμως μια πολύ σημαντική αύξηση έκτοτε, δηλαδή ήδη το 2021 υπήρξε μια επιστροφή στα επίπεδα προ-πανδημίας και το 2022 σημειώθηκε η υψηλότερη καθαρή ροή από τη Γερμανία για επενδύσεις από το 2009. Ένα μέρος αφορά επενδύσεις ακίνητα και εκεί υπάρχει σημαντική ανάπτυξη και το βλέπουμε στο διάγραμμα δεξιά, 160 εκατομμύρια έφτασε η καθαρή ροή επενδύσεων για ακίνητα από κάτοικους της Γερμανίας σε ακίνητα στην Ελλάδα. Όμως δεν περιορίζεται μόνο στα ακίνητα. Υπάρχει αρκετά μεγάλο ποσό που αφορά άλλου είδους επενδύσεων, κοιτάζοντας τη διαφορά μεταξύ τα δύο ποσά. Δεν περιορίζεται η μελέτη μας μόνο στις οικονομικές συναλλαγές. Εξετάζουμε και ένα άλλο σημαντικό κομμάτι των διμερών σχέσεων, πολιτιστικό κομμάτι που βάζει τις βάσεις για να συνεχίζει αυτή η καλή οικονομική σχέση και αφορά συγκεκριμένα το πόσο δημοφιλής ως γλώσσα είναι η γερμανική γλώσσα στην Ελλάδα και βλέπουμε ότι ανεβαίνει ο αριθμός των μαθητών που διδάσκονται την γερμανική γλώσσα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι και για το μέλλον. Διδάσκεται βέβαια σε πάρα πολλούς, αρκετούς για χιλιάδες φοιτητές, η γερμανική γλώσσα και στη διτουβάθμια εκπαίδευση μαζί με την γερμανική φιλολογία στα δύο μεγαλύτερα τμήματα, στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Περνώντας τώρα στη δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί με αυτά τα κεφάλαια που είδαμε πριν στην Ελλάδα από γερμανικές εταιρείες, πράγματι όπως ανέφερε ο κύριος Κελέμης, αυτή η δραστηριότητα αφορά πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, δεν επικεντρώνεται σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει δραστηριότητα και στο εμπόριο και στις υπηρεσίες και στη μεταποίηση, αλλά και στις κατασκευές. Αυτό το κομμάτι της έρευνας βασίζεται σε στοιχεία που μας δώσαν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, που είναι μέλη του επιμελητηρίου. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι στο άλλο κύκλο εργασιών υπήρχε μια μικρή σχετικά επίδραση του 20 λόγω της πανδημίας, πολύ μικρότερη από ότι μειώθηκε το ΑΕΠ τότε. Επικεντρώνεται δηλαδή αυτή η δραστηριότητα σε κλάδους που έδειξαν μια ανθεκτικότητα στην πανδημία και επανήλθαν πάρα πολύ γρήγορα, πολύ έντονα σε αύξηση το 2021 σε όρους κύκλου εργασιών. Σε όρους απασχόλησης, η απασχόληση είναι σχετικά σταθερή με μια μικρή μείωση από το 19 και μετά, που αφορά κατά κύριο λόγο τις λοιπές εμπόριο, αυξάνεται και στο εμπόριο και στη βιομηχανία αυξάνεται η απασχόληση. Τις κατασκευές από την φύση του έχει αρκετή μεταβλητότητα η απασχόληση, ενώ και στις λοιπές υπηρεσίες βλέπουμε μία μικρή πτώση. Όσον αφορά τις επενδύσεις που κάνανε οι συγκεκριμένες εταιρείες, αυτές είναι πλέον επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο, δηλαδή δεν είναι απλή ροή χρημάτων, αλλά είναι κατασκευή παραγωγικών εγκαταστάσεων, αγορά εξοπλισμού. Εκεί βλέπουμε μια σημαντική πτώση του 2021. Την εξηγούμε με μια καθυστερημένη επίδραση της πανδημίας. Δηλαδή αυτές οι επενδύσεις που είναι σε πάγιο κεφάλαιο χρειάζονται κάποιο χρόνο για να οριμάσουν, για να γίνουν όλες αυτές όλα τα σχέδια και να υλοποιηθούν. Επομένως, είμαστε αισιόδοξοι ότι από το 2022, δηλαδή από την επόμενη χρονιά που θα το δείξουμε αυτή τη μελέτη, ότι θα επανέλθουμε σε υψηλότερα επίπεδα. Επανήλθε ούτως ή άλλως το οικονομικό κλίμα αρκετά γρήγορα σε κανονικά επίπεδα μετά την πανδημία, οπότε πιστεύουμε ότι και οι επενδύσεις θα έχουν αυξηθεί. Εξάλλου, εξαγωγές συνέχισαν να αυξάνονται πολύ δυναμικά. Είδαμε πριν και το κύκλο εργασιών. Εν μέρει αυτό οφείλεται και στην αύξηση των τιμών, αλλά όχι μόνο. Οι ρυθμοί είναι πολύ υψηλοί, επομένως και σε πραγματικούς όρους και σε όρους όγκου θα περιμένουμε ότι υπάρχει μια αύξηση. Και βέβαια ένα σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με τις κοινωνικές δαπάνες που κάνανε τις εταιρείες. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της πανδημίας που δημιούργησε πολύ ισχυρές ανάγκες για δωρεές, για κοινωνικές δράσεις του 20. Επομένως έγιναν κάποιες δράσεις, μεταφέρθηκαν φαίνεται από το 21 στο 20. Οπότε υπάρχει μια επίδραση της πανδημίας προς τα πάνω του 20, προς τα κάτω του 21. Και εδώ περιμένουμε μια ομαλοποίηση της εξομάλυνσης του 22 και μετά. Ποιο είναι το αποτύπωμα αυτής της δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία? Εντάξει, χρησιμοποιούμε ένα υπόδειγμα που έχουμε παραμετροποιήσει για την ελληνική οικονομία, με το οποίο εξάζω αυτό το είδους επιδράσεις. Λαμβάνονται υπόψη εδώ συνδεδεμένες δραστηριότητες με αυτές που κάνουν οι επιχειρήσεις σε κλάδους προμηθευτών, αλλά και σε κλάδους που παράγουν κατανοητικά αγαθά για τους εργαζόμενους αυτών των επιχειρήσεων. Απαντάμε εδώ στο ερώτημα τι θα γινόταν στην οικονομία αν δεν είχε αναπτυχθεί αυτή η δράση, ποιο είναι το μέγεθος της δραστηριότητας που συνδέεται με τη δραστηριότητα αυτών των επιχειρήσεων γερμανικών συμφερόντων. Λοιπόν, σε όρους ΑΕΠ αυτό το αποτύπωμα υπολογίζεται σε 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ ή περίπου 3,8% του ΑΕΠ. Εδώ βλέπουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι από αυτή τη δραστηριότητα είναι άμεση δραστηριότητα, δηλαδή αυτό που κάνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, 4,3 δισεκατομμύρια, παράγονται άμεσα από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Και βλέπουμε έναν εδώ πολλαπλασιαστή ΑΕΠ στο 1,5, δηλαδή κάθε 1 ευρώ προσθέμενη αξία που παράγουν οι επιχειρήσεις γερμανικών συμφερόντων στην Ελλάδα, δημιουργούν άλλο μισό ευρώ ή συνολικά 1,5 ευρώ στην οικονομία. Πολύ υψηλότερος πολλαπλασιαστής είναι ο πολλαπλασιαστής όρος απασχόλησης.
Εδώ, ενώ, όπως είδαμε πριν, είναι περίπου 23.000 οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις, όμως η επίδραση στην απασχόληση είναι σχεδόν τριπλάσια. Δηλαδή, σχεδόν ένα προς τρία είναι για κάθε μία θέση εργασίας στις θέσεις επιχειρήσεις. Συνολικά στην οικονομία εργάζονται τρία άτομα. Είναι αρκετά, είναι διπλάσιος ο πολλαπλαστής όρος απασχόλησης. Αυτή η σύγκριση των δύο πολλαπλασίστων μας προσφέρει ένδειξη για κάτι που ανέφερε πριν ο κύριος Κελέμης, ότι η δραστηριότητα αυτών των επιχειρήσεων είναι σε κλάδους που έχουν υψηλή παραγωγικότητα, είναι κλάδους που μεταφέρουν τεχνογνωσία, οπότε έχουν και πολύ σημαντική επίδραση σε ένα έτσι ποιοτικό επίπεδο, επειδή είναι δραστηριότητες υψηλής παραγωγικότητας και υψηλής έντασης γνώσης και τεχνολογίας. Περνώντας στην επίδραση στους όρους φορολογικών εσόδων, όταν δημιουργείται εισόδημα, ένα μέρος του εισοδήματος περνάει και στο κράτος, σε όρους φορολογικών εσόδων και εισφορών. Συνολικά, αυτό υπολογίζεται σε περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022, το 2021, με συγχωρείτε. Αυτό είναι το ποσό που πηγαίνει στο κράτος από την δραστηριότητα των επιχειρήσεων της γερμανικής επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα. Κλείνοντας, απαντώντας και στο ερώτημα του κύριου Κελέμη πριν, ότι ναι, διατηρεί αυτή την θέση, την ηγετική θέση η Γερμανία στην οικονομία της χώρας. Αυτό το βλέπουμε σε πολλούς δείκτες. Παρότι που σε αρκετούς δείκτες επηρεάζονται οι τάσεις από την πανδημία και από τις πληθωριστικές πιέσεις, έτσι παίρνουμε υπόψη αυτές τις τάσεις, τις ελέγξουμε, βλέπουμε ότι η θέση αυτή διατηρείται. Πρώτη είναι η Γερμανία στο τουρισμό με 18,5% των εισπράξεων. Πρώτη είναι και στις άμεσες επενδύσεις με 18,3% των επενδύσεων και πολύ ψηλά ποσοστά καταγράφονται και στις εξαγωγές και στις εισαγωγές με 6,4% και 9,2% αντίστοιχα. Και αυτή η δραστηριότητα που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντική. 3,8% το εγχώριο ΑΕΠ και 1,7% της απασχόλησης στηρίζονται με ένα άμεσο ή έμεσο τρόπο στην γερμανική επιχειρηματική κοινότητα στην Ελλάδα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας εκ μέρους όλης της ερευνητικής ομάδας, την οποία συμμετείχα μαζί με τους συναδέλφους μου, τον Νίκο Παρατσιώκα και τον Γρηγόρη Παύλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Βέτα και τον κύριο Ντάντσεφ για την πραγματικά εμπεριστατωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη και παρουσίαση που είχαμε. Θέλω να επιβεβαιώσω αυτά που είπε εισαγωγικά ο κύριος Βέτας, ότι πραγματικά τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, πάρα πολύ παραγωγική, και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία και την επόμενη χρονιά. Και κύριε Βέντα, κύριε Ντάντσεφ, ανέφερα κάπου εισαγωγικά ότι σχεδιάζουμε μία σειρά από εκδηλώσεις στη Γερμανία, όπου θέλουμε να παρουσιάσουμε το αναπτυξιακό δυναμικό της χώρας, τις ευκαιρίες και το γερμανικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Θα χαιρόμασταν αν σε κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις θα μπορούσατε να μας συνοδεύσετε. Είναι πολύ βασικό να δείξουμε και να αναδείξουμε ότι η Ελλάδα γύρισε κεφάλαιο, έχει αναβαθμιστεί πραγματικά και ως επενδυτικός προορισμός, ιδιαίτερα για θέματα τεχνολογίας, υψηλής τεχνολογίας, τεχνολογίας αιχμής, και θέλουμε αυτή την τάση να την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Η ανάλυση που μας παρουσιάσατε έχει πραγματικά μια ιδιαίτερη αξία για τα μέλη του επιμελητηρίου, και χαίρομαι πάρα πολύ για τα όσα θετικά διαπιστώσατε και φέτος, το οποίο συνεχίζουν οι ελληνογερμανικές σχέσεις να αφήνουν αυτό το θετικό αποτέπωμα στις ελληνογερμανικές σχέσεις, και ευχόμαστε βέβαια όλα αυτά
να μετουσιαστούν και σε επενδύσεις και σε αύξηση των εμπορικών συναλλαγών και των οικονομικών δραστηριοτήτων. Να θυμίσω στους συμμετέχοντες ότι η μελέτη αυτή γίνεται κάθε χρόνο για λογαριασμό του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και να ευχαριστήσω με τη σειρά μου όλες τις εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτή τη μελέτη. Λοιπόν, να δω λίγο την ώρα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για συζήτηση. Ήθελα να κλείσουμε κάποιες τελευταίες σκέψεις στη σημερινή εκδήλωση και δεν θα ήθελα να ξεπεράσουμε το χρόνο. Έτσι κι αλλιώς όλοι μας έχουμε κλείσει το χρόνο μέχρι τις 12 η ώρα. Αυτό που θέλω να προτείνω είναι, όποιος από εσάς έχει κάποιες ερωτήσεις, έχει ανάγκη για μια πιο εμπεριστατωμένη και πιο αναλυτική παρουσίαση ή συζήτηση επί των ευρημάτων της μελέτης του ΙΟΒΕ, σαφέστατα ως επιμελητήριο είμαστε στη διάθεσή σας. Μπορείτε ανά πάση στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας απαντήσουμε στα ερωτήματα που έχετε. Η μελέτη έτσι κι αλλιώς είναι στη διάθεση όλων μας. Μπορείτε να ανατρέξετε και στις δύο εκδόσεις, και στην ελληνική και στη γερμανική. Και θα χαρώ πολύ πραγματικά να είμαστε σε επαφή και να συζητήσουμε επί αυτών των αποτελεσμάτων. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, ήθελα να πω δύο τελευταίες σκέψεις και να τις μοιραστώ μαζί σας. Πιστεύω ότι η ελληνική οικονομία, περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο, έχει σήμερα ανάγκη τις επενδύσεις. Ο κύριος Βέτας το τόνισε εξαιρετικά. Επενδύσεις, εξαγωγές και υψηλή τεχνολογία για να αναπτύξουμε στην Ελλάδα ένα παραγωγικό προφίλ στην οικονομία μας. Όπως είδαμε, η μελέτη αναδεικνύει την ισχυρή θέση της γερμανικής οικονομίας στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς, τη διαχρονική της σημασία, καθώς και τα όσα προσφέρει στην εγχώρια οικονομία ένας τόσο μεγάλος επενδυτικός και οικονομικός εταίρος. Εκτιμούμε ότι η σημερινή μας παρουσίαση, η σημερινή εκδήλωση θα συμβάλλει σε ένα βαθμό ώστε το γερμανικό επενδυτικό κοινό να αναβαθμίσει περαιτέρω την ήδη ισχυρή θέση στην εγχώρια αγορά και να αναλάβει περαιτέρω δράσεις εξωστρέφειας και εξαγωγών προς την ελληνική αγορά. Η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικός προορισμός θα εξαρτηθεί από μία αλυσίδα οικονομικών δεδομένων και προδιαγραφών που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αστοχίας. Ο Γενικός ανέφερε πραγματικά το εξαιρετικό έργο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και είναι βασική προϋπόθεση αυτή η δομή, η λειτουργία του δημοσίου με τις προδιαγραφές του, με τους κανονισμούς του, με το κανονιστικό πλαίσιο να λειτουργεί άψογα έτσι ώστε να μην αποθούμε τους ξένους επενδυτές, άρα να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα ευπρόσδεκτων επενδυτών από το εξωτερικό. Πιστεύω ότι οι τοποθετήσεις των ομιλητών πραγματικά ανέδειξαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την δυναμική των ελληνογερμανικών σχέσεων, όπως και τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα να προσελκύσει σε μια σειρά από νευραλγικούς τομείς ελληνικής οικονομίας άμεσες ξένες επενδύσεις, ιδιαίτερα και το τονίζω αυτό στους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας. Εκεί θα θέλαμε από τη Γερμανία πολύ περισσότερες επενδύσεις σε κλασικούς, βιομηχανικούς και μεταποιητικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, σε στενή συνεργασία και με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων στο Υπουργείο στο Βερολίνο, αλλά και με την κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα. Κύριοι εκπρόσωποι του ΙΟΒΕ, σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας. Πραγματικά μια εξαιρετική συνεργασία, σε στέρεες βάσεις πια για το μέλλον. Ευχαριστώ επίσης όλους τους συμμετέχοντες, όπως και όλους που δούλεψαν για τη σημερινή μας εκδήλωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, για την επόμενη χρονιά, αισιοδοξώντας ότι η κατάσταση γενικά στην οικονομία θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Οι ελληνογερμανικές σχέσεις θα διατηρήσουν και θα αυξήσουν τη δυναμική τους. Η Γερμανία θα διαμορφώσει με τον ηγετικό της ρόλο στα οικονομικά δρόμενα ένα βιώσιμο μέλλον για μια, στη χαρακτηρίσουμε, πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Η Ελλάδα θα έχει καταφέρει επιτέλους την πολυπόθετη επενδυτική βαθμίδα που θα δώσει μια μεγάλη όθηση αναπτυξιακή στην ελληνική οικονομία. Και τέλος,
η πολεμική σύραξη και οι καταστροφικές επιπτώσεις της σε κοινωνία και οικονομία θα αποτελέσει πλέον παρελθόν. Σας ευχαριστώ όλους για μία ακόμη φορά. Καλό σας απόγευμα και βλέπω ότι η ώρα είναι ακριβώς μία ώρα Ελλάδας. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας. Και όπως είπαμε, ό,τι ερωτήσεις έχετε, είμαστε στη διάθεσή σας και εμείς και οι συνάδελφοι από το ΙΟΒΕ να τις απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.